Η αληθινή ιστορία ενός διακεκριμένου Έλληνα της Διασποράς, του Μιχαήλ Θεοδόροβιτς Κυριάκοβ, ζωντανεύει μέσα από τις σελίδες του νέου βιβλίου του Απόστολου Παπαγιανόπουλου «Η Επιστροφή», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γιόπτρα. Η οικογένεια Κυριακίδη ξεριζώθηκε βία από τον Πόντο όπως χιλιάδες Έλληνες. Κατέφυγε στα παγωμένα βουνά του Κάφκασου. Εκεί, το 1915, γεννήθηκε ο Μιχαήλ. Σπούδασε στη Γεωργία και τη Μόσχα. Έζησε και επέδρασε σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Μικρασιατική Καταστροφή, η ανάπτυξη του ελληνισμού στη Σοβιετική Ένωση και τη Μαύρη Θάλασσα, η πολιορκία του Λένιγκραντ. Ο ψυχρός πόλεμος. Με αφετηρία τη δική του ιστορία και με αδημοσίευτα ντοκουμέντα, παρουσιάζεται το έπος του προσφυγικού ελληνισμού, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι και την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο Μιχαήλ Κυριάκοβ αναδείχθηκε σε υψηλά αξιώματα, φτάνοντας να γίνει και υφυπουργός στη Σοβιετική Ένωση. Διακρίθηκε με υψηλές τιμές και μετάλλια. Ποτέ του δεν απαρνήθηκε την ελληνική του καταγωγή και το όνειρο που ο ίδιος δεν πρόλαβε να ζήσει. Την επιστροφή του στην πατρίδα. Η επιστροφή. Από τις εκδόσεις Διόπτρα.